Ο λόγος που επικοινωνούμε μαζί σας είναι για να μάθουμε από εσάς ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι η θέση σας σε σχέση με τις διερευνητικές επαφές που ξεκινούν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στις 25 Ιανουαρίου. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το πρώτο, εάν υπάρχει ενημέρωση ως προς την ατζέντα, και το ρωτώ γιατί η Τουρκία ζητά διάλογο εφόλης της ύλης και η Ελλάδα το μόνο θέμα που δέχεται να συζητηθεί είναι η διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Καταρχήν, κύριε Αγγυράκη, να πούμε ότι έχουμε μια εμπειρία από το παρελθόν. Επαφές τέτοιες γίνονταν και τα προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσω ότι από το 2002 έως το 2016 είχαν πραγματοποιηθεί 60 περίπου τέτοιες διερευνητικές επαφές. Αυτή που θα γίνει είναι 61η. Λοιπόν, μήπως όμως αυτές οι διερευνητικές επαφές είχαν βάλει κάποιο φρένο στις διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας? Η πραγματικότητα είναι πως όχι. Αντίθετα, όλη εκείνη την περίοδο, από τη μια καλλιεργούσαν στο λαό μας αυταπάτες πως δήθεν αποφεύγεται μια πολεμική αναμέτρηση, την ίδια ώρα που με τις πλάτες των λεγόμενων ισχυρών μας συμμάχων, τον ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, δυνάμωνε όλο και περισσότερο το πλαίσιο της αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, των γκρίζων ζωνών, για να φτάσουμε σήμερα σε αυτό που ο Ερντογάν χαρακτηρίζει γαλάζια πατρίδα. Και δεν ξέρω αν προσέξατε τις δηλώσεις του προχθεσινές του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Μεβλού Τσαβούσογλου, ότι η Αθήνα πιέζεται από ΗΠΑ και Γερμανία να πάει σε διερευνητικές επαφές. Και όχι μόνο, και από άλλες χώρες. Και από άλλες, αλλά και την ίδια ώρα τις δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων της χώρας μας, ναι, ότι η πρεμούρα που τους έχει πιάσει, ναι, ότι πρέπει να πάμε σε διευθέτηση εδώ και τώρα να λύσουμε τα ζητήματα κτλ. Και άλλο που δεν θέλει η τουρκική αστική τάξη, που εδώ και καιρό επιδιώκει να βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ένα κάρο ζητήματα, πολύ πέρα από το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, που τέλος πάντων από τη μεριά της δικιάς μας χώρας δηλώνεται ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Ζητάνε δηλαδή, πώς να το πω, λαϊκά, την Άρτα και τα Γιάννενα. Έτσι. Ναι. Μια γκάμα ζητημάτων πολύ πέρα από... Και ξέρετε, αυτό το ερώτημα που θέσατε είναι, ναι, πολύ κέριο. Γιατί? Ναι. Και δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, διότι παρά τις διαβεβαιώσεις των κυβερνητικών παραγόντων ότι δεν θα κουβεντιάσουμε ή δεν κουβεντιάζουμε σε αυτές κάτι άλλο, ναι, ή έχουν διαρρεύσει κατά καιρούς διάφορα στον τύπο. Μάλιστα. Και χάρτες ότι γίνονται συνομιλίες πέρα από την υφαλοκρηπίδα και για τα ζητήματα των χωρικών υδάτων, τα μεγέθη τους και διάφορα άλλα που θέτει η διεκδικήση η Τουρκία. Με τις πλάτες βέβαια του ΝΑΤΟ, που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικάνων, που θέλουν από τη μια να ενισχύσουν τη συμμαχία τους με τις δύο χώρες. Ξέρετε, μιλάμε για ένα πλαίσιο δηλαδή. Το πλαίσιο στο οποίο γίνονται αυτές οι διερευνητικές επαφές το καθορίζουν οι ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων, των υπεριαλιστικών δυνάμεων. Βλέπουμε μια μεγάλη σύγκρουση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων, του Περσικού κόλπου, για το ποιος θα βάλει στο χέρι, ποιο μονοπόλιο θα βάλει στο χέρι το φυσικό πλούτο, τους ενεργειακούς διαδρόμους, τον άλλον ορυκτό πλούτο. Και εδώ η κάθε δύναμη που εμπλέκεται σε αυτούς τους ανταγωνισμούς τραβά την κουβέρτα στη μεριά της, ναι, και ξέσκεπει στους κινδύνους των πολέμων, της απώλειας κυριαρχικών δικαιωμάτων, της καταστροφής του περιβάλλοντος και των τόσων άλλων αδιεξόδων που προκαλεί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, μένουν οι λαοί, οι οποίοι κινδυνεύουν από όλους αυτούς τους κινδύνους που ανέφερα. Και ξέρετε, οι ΕΡΔΟΕ κυβερνήσεις δεν είναι άμυρες ευθυνών. Και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκουν τη χώρα μας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε εφαλτήριο και μετατρέπουν σε μια μεγάλη αμερικανοατοϊκή βάση εφαλτήριο νέων πολέμων. Τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα? Κοιτάξτε, καταρχήν εκείνο που θα πρέπει να έχουμε με σαφήνεια μπροστά μας και να γίνει κατανοητό, ότι όπως πάμε βαδίζουμε σε ένα γκρεμό. Σε ένα γκρεμό αδιεξόδων. Εξηγήστε μου, πολέμων, παρακαλώ. Κοίτα, φλέγεται η περιοχή μας. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Φλέγεται, όπως το λέτε. Γίνεται χαμός. Έχει ξεσαλώσει ο εξανατολών γείτονάς μας. Η Ελλάδα όμως
τι μπορεί να κάνει σε αυτή τη διαδικασία. Η Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό που προτρέπεται και τι είναι αυτό που καταλογίζεται στις κυβερνήσεις τις ελληνικές για να μπορώ να καταλάβω τη σκέψη σας. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ζητήματα που κουβεντιάζουμε των ελληνοτουρκικών σχέσεων δεν είναι άσχετα από τους όλους τους ανταγωνισμούς που ανέφερα νωρίτερα. Όχι, στην περιοχή μας. Ναι, αλλά σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, στους ανταγωνισμούς αυτούς που δεν έχει σχέση η Ελλάδα. Τα εξοπλιστικά προγράμματα και όλα αυτά που προωθούνται είναι μακριά από τα δικά μας οικονομικά συμφέροντα. Είναι συμφέροντα άλλων χωρών. Κυρίως του δυτικού κόσμου, Γαλλία, Γερμανία, Αμερική κτλ. Εμείς έχουμε μπει σε μια γειτονία με μια χώρα που έχει άλλες φιλοδοξίες. Που θεωρεί ότι εμείς είμαστε μια παρονιχίδα. Που ενδεχομένως, εάν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, να είχαμε ήδη εμπλακεί σε μια διένεξη που δεν έχει σχέση με το λαό. Ποτέ ένας λαός δεν έχει κάνει πόλεμο εναντίον άλλου λαού. Οι ηγέτες είναι αυτοί που οδηγούν σε περιπέτειες του λαού. Κύριε Αργυράκη, πρέπει να πάρουμε και άλλα πράγματα υπόψη μας. Γι' αυτό τα θέτω για να μου τα πείτε. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τους ανταγωνισμούς. Υπάρχουν οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις ισχυρές δυνάμεις, παραδείγματος χάρη στις ΗΠΑ και την Κίνα αυτή τη στιγμή, έτσι, η οποία αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία της, τη Ρωσία. Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι γίνεται μια διαπάλη για τους διάβλους, ποιος θα ελέγξει λιμάνια, αεροδρόμια, αγωγούς, έτσι. Και υπάρχουν και οι φιλοδοξίες των αστικών τάξεων της περιοχής. Ποια, παραδείγματος χάρη, φιλοδοξίες έχει και η αστική τάξη της Ελλάδας, για να γίνει αυτή διάβλος μεταφορών ενέργειας. Ναι. Έτσι. Ναι. Σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ναι, με το Ισραήλ. Ναι. Έτσι. Για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους όμως. Ναι. Για να μην γίνει η Ελλάδα, για να μην μείνει η Ελλάδα έξω από το παιχνίδι. Ναι. Για ναι, να συνεχίσει. Όχι. Η Ελλάδα να έχει και αυτή ένα μερίδιο και να είναι, να θεωρείται παίχτη στην περιοχή. Κύριε Αργυράκη, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Όχι, λέω, η προοπτική, λέω, ποια είναι αυτό που τον διεκδικούν. Εγώ βάζω θέματα για να πάρω απαντήσεις από εσάς. Καλά κάνετε. Κοιτάξτε, οι φιλοδοξίες αυτές και η προσπάθεια αυτή να μετατραπεί η Ελλάδα σε κόμβο, παραδείγματος χάρη, λέω ότι μία πλευρά, έτσι, σε κόμβο ενέργειας, έρχονται σε αντίθεση με τους ανταγωνισμούς και τους σχεδιασμούς που έχει η αστική τάξη της Τουρκίας να αποτελέσει αυτή αντίστοιχο κόμβο ενέργειας. Άρα... Και μιλάμε για συμφέροντα που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα του λαού. Διότι βλέπετε, φτιάχτηκε ο αγωγός ΤΑΠ. Μήπως είδαμε να φθηνένει το φυσικό αέριο που έρχεται στα σπίτια εδώ των καταναλωτών στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Σε καμία περίπτωση. Έτσι. Άλλοι όμως κερδίσανε από αυτή τη διαδικασία. Ενώ μεγάλα μονοπόλια, ξένα και ελληνικά. Υπάρχουν λοιπόν ανταγωνισμοί. Υπάρχει ανταγωνισμός για το ποιος θα βάλει στο χέρι το φυσικό πλούτο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα. Μήπως κερδίζουν λαοί από την εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου. Αυτός θα πάει να κατακάξει στα πορτοφόλια των ισχυρών, των μονοπωλίων, ντόπιων και ξένων. Άρα οι λαοί δεν έχουν καμία κανένα μισό λεπτό, όχι. Μισό λεπτό για να το καταλάβω. Ναι. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει ο λόγος, υπάρχει ο αντίλογος. Σαφώς. Δηλαδή, προσέξτε, τι μου λέτε δηλαδή. Έπρεπε να κάτσουμε στα αυγά μας, να μην ασχοληθούμε με τα δικά μας όρια, να μην αξιοποιήσουμε το δικό μας ενεργειακό πλούτο για να μην προκαλέσουμε τη γείτονα χώρα. Γιατί, όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ το βάζω για να πάρω απάντηση. Ναι, δηλαδή μου λέτε ότι μπήκαμε και εμείς στην ανταγωνιστική διαδικασία. Δεν είναι δικαίωμά μας ως χώρα. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα υπάρχει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Ο λαός την ψήφισε. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν αποφασίζει ότι εγώ θέλω να ενεργοποιήσω με τον καλύτερο τρόπο τον ενεργειακό πλούτο που διαθέτει η χώρα μου προς το συμφέρον της χώρας. Αυτή λένε και του λαού, μένει να το δούμε. Δεν έχει το δικαίωμα αυτό μια δημοκρατική χώρα, μια ελεύθερη χώρα, πρέπει να ρωτάει τους Τούρκους και τους γείτονές της? Κύριε Αργυράκη, καταρχήν παρακάμπτω αυτά τα δημοκρατικά και τα ελεύθερα. Άμα θέλετε να το κάνουμε μια ανάλυση αύριο, που αύριο μια ανάλυση συζήτηση, διότι παίρνει πάρα πολύ νερό αυτό το κρασί. Έτσι. Λοιπόν, και πόσο είναι δημοκρατικά και πόσο είναι ελεύθερα όλα αυτά τα οποία γίνονται στη χώρα μας και σε άλλες χώρες του καπιταλιστικού κόσμου. Βλέπουμε το παράδειγμα, την αβαρχίδα του καπιταλισμού της ΗΠΑ που διδάσκουν, υποτίθεται, δημοκρατία σε όλο τον κόσμο. Ναι. Το τι γίνεται αυτές τις μέρες
με την αποχώρηση του απερχόμενου Προέδρου και την ανάληψη του καινούριου, έτσι. Βέβαια. Γι' αυτό λέω, αφήστε τα αυτά για τις δημοκρατίες, τώρα εδώ παίρνει πάρα πολύ νερό στο κράσι. Να πάμε στην ουσία. Να πάμε στην ουσία. Η ουσία είναι ότι εδώ υπάρχουν κάποια κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, ναι, που δεν είναι χωράφι κανενός, καμίας κυβέρνησης. Σωστό. Έτσι. Βέβαια. Και εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, ναι, λέμε ότι από αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν πρέπει να γίνει καμία υποχώρηση. Και αυτά πρέπει να γίνουν βάση ώστε να μπορέσει να υποφεληθεί ο λαός. Κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να γίνει αυτό? Ναι. Ο μόνος δρόμος που μπορεί πραγματικά να αποβεί προς όφελος των εργαζομένων αυτός ο πλούτος είναι εάν δεν πάει να κατακάτσει στις τσέπες των μονοπωλίων. Mm-hmm. Εάν υπάρχει μια άλλη κατάσταση στη χώρα μας, όπου ο λαός θα είναι νοικοκύρης στον τόπο του, όπου η χώρα μας θα είναι. Μια στιγμή να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Όπου η χώρα μας δεν θα συμμετέχει στα επικίνδυνα σχέδια των ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βάρος άλλων λαών, θα έχουν κλείσει ξένες στρατιωτικές βάσεις, θα έχουμε αποδεσμευθεί από αυτούς τους οργανισμούς και ο λαός θα είναι ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει. Σε τέτοιες συνθήκες, πραγματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα, όλος αυτός ο φυσικός πλούτος μπορεί να αξιοποιηθεί, ναι, και να υπάρχουν και συμφωνίες, αν θέλετε, και διάλογος και με γειτονικές, ναι, χώρες, ναι, και να αποβούει αυτός ο πλούτος προς όφελος των λαών και με σεβασμό, ωραία, του περιβάλλοντος. Είναι... Διότι σε διαφορετικές συνθήκες, δείτε την καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού, ναι, έτσι, πώς αυτός ο φυσικός πλούτος από όφελος γίνεται... για τον τουρισμό, για την ξεκούραση των εργαζομένων, έτσι... Καταλαβαίνετε ότι τα μονοπόλια δεν έχουν ιερό και όσιο μπροστά στο να απομυζήσουν κέρδη. Ναι. Έτσι, για ποιο κέρδο, για ποιο όφελος για το λαό μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες? Τη στιγμή δηλαδή που εμπλέκεται η χώρα όλο και περισσότερο στους ανταγωνισμούς και σε κινδύνους μεγάλους και αιματοχυσίες. Έτσι. Και βέβαια γίνεται εδώ η κατεύθυνση, κυρία, είναι αυτό που λέγεται συνεκμετάλλευση, δηλαδή στο πώς θα τα βρούνε σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της λοιπόν, χώρας. Θα μου κάνετε μία χάρη. Επειδή στο ραδιόφωνο, ξέρετε, ο χρόνος είναι, πώς να το πω, αμήλικτος. Δώστε μου το χρόνο, ναι, να ακούσουμε την ώρα, ναι, τίτλους ειδήσεων και μετά θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας, γιατί θέλω να κάνουμε τη συζήτηση αυτή, θέλω να συνεχίσουμε ακόμα για λίγο, να μην κλείσουμε έτσι απότομα την συζήτησή μας. Λοιπόν... Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ελισέο Βαγενά. Είναι στην άλλη άκρη. Είμαι στη διάθεση σας. Πολύ ωραία. Έχει ενδιαφέρον η συζήτηση και όπως θέτεται το θέμα. Αλλά έχω πολλές απορίες. Με ποια κατάσταση, είπατε ότι αν ήταν διαφορετική η κατάσταση στην Ελλάδα, με ποια κατάσταση στην Ελλάδα θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά που μας περιγράψετε για να μην πάμε σε περιπέτειες? Ναι. Καταρχήν, κυρία Γεράκη, πρέπει να πούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, τώρα, εκείνο που πριν είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συνθήκη, ναι, είναι καταρχήν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι που να αμφισβητήσει, ναι, τα σύνορα της χώρας μας, έτσι, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Τι εννοείται δεν μπορεί να αμφισβητήσει? Δηλαδή, αμφισβητούνται. Βγαίνει η Τουρκία και λέει, ναι, ότι εμείς, ναι, λέμε ότι τα νησιά αυτά είναι γκρίζια, λέμε, ναι, ότι έχουμε τη γαλάζια πατρίδα, αμφισβητούνται, ναι, μας αμφισβητούν την Κρήτη. Σαφώς. Ναι. Αλλά λοιπόν από τη μεριά των ελληνικών κυβερνήσεων το θέτω το ζήτημα. Δεν μπαίνει θέμα μειοδοτών. Όχι, όχι, δεν το λέω από τη μεριά της μειοδοσίας. Αλλά... Το λέω από τη μεριά του Καζάν Καζάν. Αυτό που θέτει ο Ερντογάν, ότι, ναι, ελάτε να βρούμε με αμοιβαίο όφελος μια λύση. Ναι. Λοιπόν, τα δικά σας δικά μου και τα δικά μου δικά μου. Έτσι. Ναι, αυτό λέει ο Ερντογάν, αλλά από τη μεριά τη δική μας, μισό λεπτό. Η δικιά μας η πλευρά είναι ξεκάθαρο και λέει ότι το μόνο που έχουμε να συζητήσουμε είναι το θέμα των θαλασσίων ζωνών. Κάνω, ναι, λάθος? Ναι, όταν λέμε θαλάσσιες ζώνες, εκτός από την υφαλοκρηπίδα, την αποκλειστική, ναι, οικονομική ζώνη, ναι, είναι και ανταχωρικά ύδατα. Ναι. Έτσι. Ναι. Τα οποία είναι ζήτημα κυριαρχίας της χώρας, ναι, μας. Θέλω να πω ότι... εδώ από τις αστικές κυβερνήσεις της χώρας μας, τη, ναι, Νέα Δημοκρατία σήμερα, χθες του ΣΥΡΙΖΑ, όταν προβάλλει λέτε, μισό λεπτό να το καταλάβω, όταν λέτε αστικές κυβερνήσεις, κυβερνήσεις πούμε, που είναι ταγμένες, θέλω να καταλάβω τον όρο, ναι, ναι, αυτό λέω, κυβερνήσεις που είναι ταγμένες
να υπηρετούν τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Κατά τη δικιά μας την εκτίμηση. Εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί να. Όχι, εγώ δεν εκτιμώ. Εγώ ερωτήσω. Το λαό που λέτε, δημοκρατικά που λέτε. Ναι, αυτό. Μα, η δικιά μας η εκτίμηση είναι ότι τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική κινούνται για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα αυτών που κρατάνε τα ενία της οικονομίας στα χέρια τους και της εξουσίας στην πραγματικότητα. Εγώ όταν λέω δημοκρατικά εκλεγμένη, εννοώ ότι έγινε μια διαδικασία δημοκρατική μέσα από την οποία αναδείχθηκε η σημερινή κυβέρνηση. Το αμφισβητείτε? Όχι. Εντάξει, είπαμε για τη δημοκρατία. Αν θέλετε να το ξανακουβεντιάσουμε το ζήτημα σε ένα άλλο ζήτημα. Εγώ μιλάω τώρα τα ζητήματα του ελληνοτουρκικά. Είναι αυτό που λέτε, αλλά εσείς μου τα βάζετε τώρα. Εσείς μου τα αμφισβητείτε, γιατί εγώ προσπαθώ. Εγώ λέω τη δικιά μας την εκτίμηση. Ναι, βέβαια. Τέλος πάντων, αυτές οι κυβερνήσεις φαίνεται άλλωστε από τη φτωχοποίηση του λαού στο εσωτερικό. Να το θέσω και διαφορετικά. Του πλούτου, το θέτω διαφορετικά. Το θέτω εξυπηρετούν. Εγώ έχω μάθει να είμαι πρακτικός άνθρωπος στη ζωή μου. Το θέτω διαφορετικά. Αύριο το πρωί γίνονται εκλογές. Έχει αναλάβει το δικό σας κόμμα την ευθύνη της χώρας και εσείς είστε υπουργός εξωτερικών που καλείστε να απαντήσετε στην πρόσκληση που απευθύνει ο Ερντοάν για διάλογο. Τι θα κάνετε? Πείτε μου ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ναι. Καταρχήν, κύριε Αγιάκη, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στο να υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα στις χώρες. Όχι, στην ουσία θέλω να πω. Ναι. Συζητήσεις είναι καλές, αλλά να οδηγήσουν και κάπου. Γιατί... αλλά ναι, το ζήτημα είναι το πλαίσιο στο οποίο γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Όχι, το πάμε... πλαίσιο, αφήστε το πλαίσιο. Αυτό... το πάμε στην ουσία, αυτό που μου λέγατε προηγουμένως. Ναι, δηλαδή, το πλαίσιο αυτό το έχουν καθορίσει αυτή τη στιγμή οι ισχυροί μας σύμμαχοι. Που λέει βρείτε τα, γιατί πρέπει να έχω ισχυρή πτέρυγα του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωραία. Έτσι. Ελλάδα, εσείς, εδώ οι Έλληνες καπιταλιστές που λένε αφήστε τα αυτά. Κοιτάτε να τα βρείτε, να γίνει στην εκμετάλλευση, να μπούμε στο κόλπο. Ναι. Να μπορέσουμε να αντλήσουμε αυτό το πλούτο να κάτσει στα πορτοφόλια μας. Ναι. Να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε αυτό στην Ευρώπη, να μπορέσουμε να το πουλήσουμε σε βάρος άλλων συμφερόντων, παραδείγματος χάρη των Ρώσικων, των Ιρανικών. Ωραία. Είναι αυτοί που λένε ότι κοιτάξτε, βρείτε τα, γιατί αύριο μπορεί να έχουμε έναν πόλεμο με το Ιράν. Και πρέπει η Ελλάδα και η Τουρκία να είναι μαζί σε αυτό το πόλεμο. Άρα δεν μπορείτε εσείς να έχετε αντιπαλότητες με τον Ερντογάν. Καθίστε λοιπόν και βρείτε τα. Ωραία. Είπαμε ότι... αυτό λέω, είναι το πλαίσιο. Ωραία. Είπαμε ότι... σήμερα. Ωραία. Είναι το πλαίσιο, είναι αυτό. Εμείς, το πλαίσιο, εμείς... κύριε Βαγενά, το πλαίσιο είναι αυτό. Πιέζει η Αμερική, πιέζει η Γερμανία. Εμείς λοιπόν αναλαμβάναμε, θα συγκρουόμασταν με αυτό το πλαίσιο. Και τι θα λέγατε, και τι θα λέγατε λοιπόν, στην Γερμανία. Απεμπλοκή της χώρας. Απεμπλοκή. Απεμπλοκή της χώρας. Από πού? Από την στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έξω από το ΝΑΤΟ. Έξω από το ΝΑΤΟ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μισό λεπτό. Από το ΝΑΤΟ. Έξω από το ΝΑΤΟ. Μισό λεπτό. Μα ένα-ένα. Έξω από το ΝΑΤΟ. Αύριο το πρωί βγαίνουν. Τα πράγματα πάνε ένα-ένα. Τα πράγματα πάνε συνολικά. Ναι, όχι λέω. Γιατί η σύγκρουση θα είναι συνολική. Ωραία, το λέμε για να μπορέσουμε να συνονοηθούμε μεταξύ μας. Έξω από το ΝΑΤΟ. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίστε. Ναι, ότι δεν θα στείλουμε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, παραδείγματος χάρη τώρα που είναι σε 20 αποστολές εκτός συνόρων. Ωραία. Και τις πληρώνει ο ελληνικός λαός την ώρα που λένε δεν έχουν να πάρουν γιατρούς, δεν έχουν μέσα να φτιάξουν, δεν έχουν να διορίσουν δασκάλους κτλ. Αυτό είναι το ένα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Σε αποστολές ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε 20 γωνιές του πλανήτη. Αυτό είναι το ένα. Για συμφέροντα που δεν έχουν καμιά σχέση με τα συμφέροντα του λαού μας. Θα είναι στη χώρα μας. Έτσι. Ναι. Τους εξοπλισμούς δεν θα τους κανονίζουν. Αυτοί δεν θα τους κανονίζουν τα ξένα μονοπόλια και τα διάφορα συμφέροντα που κρύβονται από πίσω. Θα κανονίζονται με βάση τις ανάγκες που έχει η χώρα. Ωραία. Σήμερα δεν είναι αυτό το κριτήριο. Ερώτηση. Είναι οι ανάγκες που έχει το ΝΑΤΟ. Εκεί πηγαίνει το 4% Ερώτηση. Του προϋπολογισμού της χώρας. Κύριε Βαγενά, βγήκαμε από το ΝΑΤΟ, βγήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει η Τουρκία, ελάτε να συζητήσουμε. Πιστεύετε ότι θα πάμε πιο ισχυροί όταν θα έχουμε απεμπλακεί από το ΝΑΤΟ και ποιο την... σας λέει ότι η κατάσταση στην Τουρκία θα είναι η ίδια όταν θα υπάρχουν τέτοιες επαναστατικές αλλαγές στην Ελλάδα? Τι εννοεί? Ξέρετε, όταν επαναστατικές αλλαγές γίνονται σε μια χώρα, αυτές αγκαλιάζουν ένα σύνολο χωρών. Δεν είναι απαραίτητο. Και σήμερα, όχι δεν είναι απαραίτητο, αλλά συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Και σήμερα η Τουρκία έχει 10 εκατομμύρια ανέργους αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τι σχέση έχει αυτό όμως?
υπάρχουν τεράστια κοινωνικά ζητήματα. Ναι, αλλά εδώ δεν πάμε όμως, μισό λεπτό. Εδώ άλλη χώρα είναι η Τουρκία, άλλη χώρα είναι η Ελλάδα. Μα μου λέτε, άλλη είναι αν θα πάει μια κυβέρνηση που αν θα υπάρξει στην Ελλάδα και που θα είναι διαφορετική, σας λέω ότι αν υπάρχουν τέτοιες επαναστατικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα προκύψει μια άλλη κυβέρνηση, στην οποία βέβαια το ΚΚΕ θα έχει ένα λόγο. Έτσι. Μια τέτοιες επαναστατικές αλλαγές που θα είναι σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ιμπεριαλιστών, θα προκαλέσουν σαφώς διεργασίες σε μια ευρύτερη περιοχή. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η κατάσταση στην Τουρκία. Αυτή είναι αλλά ακόμα αν πάρουμε και το αρνητικό σενάριο, να μείνουν τα πράγματα όπως είναι στην Τουρκία. Έτσι. Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές σε άλλες χώρες. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχουν συμφέροντα τέτοια που μπορεί σε εκείνη τη συγκεκριμένη συνθήκη να συμπέσουν για διάφορους λόγους με τα συμφέροντα που θα έχει μια εργατική, μια λαϊκή εξουσία στην Ελλάδα. Μα εγώ θεωρώ ότι συζητάμε, γιατί μου λέτε αν γίνουν αλλαγές, εάν. Μα μπορεί και ο Ερντογάν να μας θεωρεί φίλους του μετά. Και να μην χρειαστεί να πάμε σε σύγκρουση. Εγώ λέω, θεωρώ ότι η συζήτηση που γίνεται και για να υπάρξει και ένα πεδίο, ξέρω εγώ, να μπορούμε να δούμε ποια είναι η πολιτική που εκπροσωπείται. Τι θα κάναμε αν τα δεδομένα ήταν τα ίδια? Γιατί αν ήταν διαφορετικά και η σημερινή κυβέρνηση και τα σημερινά κόμματα θα είχαν διαφορετική αντίληψη. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Παρακαλώ. Τα σημερινά κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα έχουν βάλει το χεράκι τους να διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε, ο κύριος Τσίπρας έλεγε ο διαβολικά καλός κύριος Τραμπ. Και έκλεινε και προετοίμαζε τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ, τις οποίες υπόγραψε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας έκλεισε τη συμφωνία των Πρεσπών, την απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών, για να ενταχθεί μια ακόμα χώρα στη στρούγκα του ΝΑΤΟ. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που την εφαρμόζει. Δηλαδή αυτές οι κυβερνήσεις δεν είναι άμυρες ευθυνών. Έχουν ευθύνες, έτσι. Και ξέρετε, όταν υπάρχει συμφωνία των Πρεσπών, όταν βλέπουμε την ίδια ώρα τη συμφωνία του Αβραάμ, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέιν, τη διακήρυξη της Αλούλα, συμβουλίωση κατά Σαουδικής Αραβίας, τις συμφωνίες με τις Ελλάδας, με την Ιταλία, την συμφωνία με την Αίγυπτο. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, κάποιος μάεστρος που τα συγχρονίζει όλα αυτά. Έτσι. Και αυτός ο μαέστρος έχετε είναι αυτός που επιδιώκει. Ωραία. Δεν έχω αντίρρηση όλα αυτά που λέτε, αλλά πείτε μου, έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο ότι αν τυχόν, για παράδειγμα, απομονωθούμε, φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα σε κάθε δυσκολία. Τώρα είμαστε με τους ισχυρούς μας και γίνονται, με τους ισχυρούς συμμάχους και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Όταν... άμα είμαστε δηλαδή τώρα μαζί με άλλους και μας απειλεί με πόλεμο η Τουρκία, με πόλεμο σε περίπτωση που εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο. Μα τότε τι τους θέλουμε αυτούς τους ισχυρούς συμμάχους, αφού τώρα είμαστε στα πρόθυρα του πολέμου. Ωραία, είναι μια άποψη. Ναι, εγώ. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν έχει τέτοιου φίλου. Τι να κάνει στου εχθρού. Όλα αυτά τα χρόνια. Τι να κάνει στου εχθρού. Ναι, όταν όλα αυτά τα χρόνια βλέπει το ΝΑΤΟ και τι ΗΠΑ να μην αναγνωρίζουν σύνορα στο Αιγαίο. Έτσι, να κάνουν πλάτες στις τουρκικές διεκδικήσεις. Όταν έχεις την Ευρωπαϊκή Ένωση που πιέζει σε αυτή την κατεύθυνση και την Ελλάδα και την Κύπρο, έτσι, όταν βλέπεις το ελληνικό κεφάλαιο, τους Έλληνες καπιταλιστές, να διεκδικούν τη συνεκμετάλλευση, δηλαδή την υποχώρηση, την οδυνηρή υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτή την πολιτική. Σας είμαστε ευχαριστώ. Σε άλλα κύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, γιατί ξέρετε έχει ενδιαφέρον να ακούγονται όλες οι απόψεις σε αυτή τη συζήτηση και σας ευχαριστώ που προσθέσατε κι εσείς την δική σας πρόταση σε αυτό το διάλογο, σε αυτή την δημόσια συζήτηση που γίνεται με αφορμή τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Κύριε Βαγενά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.